Η χώρα μα υλοποιεί με συνέπεια μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Αποδίδοντα διεθνή προστασία σε αυτού που το δικαιούνται, αλλά επιστρέφοντα παράλληλα όσου προβλέπει το εθνικό και διεθνέ δίκαιο. Ο διαχωρισμό προσφύγων από παράτυπα εισελθόντε οικονομικού μετανάστε επιτυγχάνεται με αξιόπιστο τρόπο από την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών. Υπηρεσίε που αύξαν εντυπωσιακά το 2020 την αποτελεσματικότητά του στο πλαίσιο αυτή τη πολιτική, καταθέσαμε σήμερα αίτημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Frontex για την επιστροφή βάσει τη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία 1.450 μεταναστών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Χάρη στι νέε δυνατότητε ελέγχου για κορονοϊό, καθίσταται πλέον εφικτή η ταχεία επιστροφή μεταναστών που περνούν παράτυπα τα σύνορα τη χώρα μα. Αναμένουμε από τη γείτονα χώρα να ενισχύσει τι προσπάθειε στα πλαίσια. Τη κοινή δήλωση. Πρώτον, στην αποτροπή διέλευση βαρκών που ξεκινούν από τα παράλια τη με προορισμό τη χώρα μα. Δεύτερον, στην αποδοχή επιστροφών στη βάση τη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία αλλά και των διμερών συμφωνιών επανεισδοχή. Από την άλλη πλευρά, το ζητούμενο για την Ευρώπη είναι να κατοχυρώσει στο νέο σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου ένα κοινό μηχανισμό καθώ και το απαραίτητο νομικό προστάσιο για επιστροφέ και να οχυρώσει με αυτόν τον τρόπο. Τι χώρε πρώτη υποδοχή απέναντι σε ανεξέλεγκτε μεταναστευτικέ ροέ, αλλά και τη δράση κυκλωμάτων λάθρων